Ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες με περιουσία που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας από την Ίσυρο, Γιάννης Κατσιματίδης. Το εντυπωσιακό στην ιστορία του είναι το γεγονός ότι ο Κατσιματίδης ξεκίνησε την καριέρα του από υπάλληλο σε ένα μανάβικο στο Χάρλεμ. Δύο παππούς μου έφυγαν για την Αμερική στο 1913 και ήταν στην Αμερική να βρήκουν τους δρόμους που είναι γεμάτοι χρυσάφι. Αφήσαν τον πατέρα μου στην Ελλάδα να δουλεύει για την Ιταλική κυβέρνηση που είχε το φάρο. Και δούλευε εκεί μόνος τους μια πέτρα, η καντουλέουσα, για 16-17 χρόνια και χρειάζονται μερικές λίρες να ζήσουν οι αδερφές του, να ζήσουν η μάνα του και δούλευε για τη φαμίλια του που έτσι ήταν η ζωή τότε. Κάποιος πρέπει να δουλέψει για η φαμίλια για να σωθεί. Ο Γιάννης Κατσιματίδης έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους γονείς του σε ηλικία μόλις 6 μηνών. Ο πατέρας του εργάστηκε σε εστιατόρια ως λατζέρης, ενώ η μητέρα του αφιερώθηκε στην ανατροφή του. Έξι μηνών πήγαμε στους 135 δρόμους, σε εκείνο το μέρος της Νέας Υόρκης που είναι πολύ φτωχή. Και ο πατέρας μου βρήκε δουλειά να πλύνει πιάτα και να είναι boss boys. Γιατί δεν μιλούσε αγγλικά, μιλούσε ιταλικά τέλεια. Γιατί για τους Ιταλούς το δούλευε. Όλα τα δωδεκάνησα ήταν με την Ιταλία. Δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα για τη φαμίλια του. Τα πρώτα 30 χρόνια ο πατέρας μου δούλευε για τις αδερφές του και για τη μάνα του. Τώρα δούλευε για τη γυναίκα του και το γιο του. Και δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα, όμως ήθελε το γιο του να πάρει καλό education. Και πάντοτε μου μιλούσε πρέπει να, στο σχολείο να προσέχεις, έτσι και έτσι. Και έχει κάνει save όλα τα χρήματά του για να μπορεί να με στέλνει στο university. Όνειρο του πατέρα του ήταν να δει τον Γιάννη στο πανεπιστήμιο και γι' αυτό το σκοπό θυσίασε όλες του τις οικονομίες. Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Γιάννης δούλευε σε μανάβικο, ώσπου αποφάσισε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο και να ανοίξει ένα μικρό παντοπωλείο. Ο πατέρας μου εφώναζε, η μητέρα μου έκλαιε, σε στείλαμε στο university για να γίνεις χαμάλης. Και το φανταζόταν βέβαια την εξέλιξη που θα είχατε. Ναι. Όταν βέβαια πετύχατε, τι λέγανε οι γονείς σας? Η μάνα μου είδε μερικά πράγματα, γιατί είχε πεθάνει στο 1977. Όμως ο πατέρας μου έζησε μέχρι 94 χρονών και είχε δει πολλά. Και he was very proud of me. Και εγώ έχω μάθει τα δύο πράγματα που πάντοτε ήθελα να κατορθώσω. Είναι για τα παιδιά μου να μην ξεχάσουν την Ελλάδα. Τους έχω πάει στην Νήσιο κάθε χρόνο για πολλά χρόνια και θυμούμαι, πηγαίναμε στην Νήσιο με το κότερο και λέγαμε άσε πάμε να δούμε μερικά άλλα νησιά. Φτάνουμε στη Ρόδο και βγάλουμε το χάρτη και λέω στα παιδιά μου και πού θα πάμε από τη Ρόδο. Ξέρεις τι λέγανε?
Πάμε πίσω στη Νήσυρο. Τόσο πολύ την αγάπη. Τόσο αγαπήσαν τη Νήσυρο. Το πρώτο κατάστημα του Γιάννη Κατσιματίδη ήταν συνεταιρικό. Γρήγορα όμως επεκτάθηκε μόνος του και έφτασε στο σημείο να έχει αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 400 καταστήματα. Οι συνέτεροι, όταν δεν βγάλουν χρήματα, μαλώνουν πάντοτε. Οι συνέτεροι, όταν βγάλουν χρήματα, δεν μαλώνουν. Είναι αγαπημένοι. Είμαστε πάντοτε αγαπημένοι. Και άρχισα με εκείνο το μαγαζί και άρχισα και ακτίνω και άλλα μαγαζιά. Μόνος μου, γιατί όταν ο πατέρας μου τελείωσε από εκεί που δούλευε, έφτασε 65 χρονών, πήρε σύνταξη. Πήρε σύνταξη, τελείωσε τη δουλειά του, τώρα άρχισε να δουλέψει για μένα. Και πήρε τη θέση μου στο μαγαζί που είμαι στο συνέτερη και κάθισε ο πατέρας μου. Στο σούπερ μάρκετ αυτό. Στο σούπερ μάρκετ. Τώρα να μάθει καινούριο business ο πατέρας μου. Και έρχισα και εγώ και χτίνω μαγαζί προς μαγαζί προς μαγαζί. Μέχρι την ηλικία 24-25 χρονών έκτισα 10 μαγαζιά και άρχισα στην ηλικία 24-25 έβγαλα 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο στο 1974-75 ήταν πολλά χρήματα τότε. Και στο 1976 όταν όλη η Νέα Υόρκη ήταν στο υποβρύχιο, ήταν μηδέν. Η Νέα Υόρκη πήγαινε κάτω, η Αμερική είχαμε το κάτω πρόεδρο, δεν πήγαινε σε καλά τα πράγματα. Άρχισα και αγόρασα οικόπεδα, 1 κάθε μήνα. Και ήταν φτηνά τα οικόπεδα τότε. Ήταν φτηνά. Και όλοι θέλουν να φύγουν. Λοιπόν, όταν μου λέει ένας φίλος μου, ένας Εβραίος φίλος μου, γιατί οι Εβραίοι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Μου λέει, μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα κοιτάξεις και θα έχεις πολλά χρήματα. Όλα αυτά τα οικόπεδα που αγόρασα για τίποτα, σε μερικά χρόνια εξύπνησα και αυτά είχαν αξία, ήμουν 30 χρονών, έχουν αξία 100 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα έχουμε όλα τα supermarkets, έχουμε τα οικόπεδα, έχουμε τα αεροπλάνα, τα μικρά, έχουμε το airline, τα μεγάλα και εκτείναμε. Επεκτάθηκαν οι επιχειρήσεις. Και όταν αρχίσαμε και αγοράσαμε πιο πολλά supermarkets στη Φλόριδα. Λοιπόν, κάναμε όχι μόνο για τις δουλειές μας, θέλαμε να κάνουμε για όλα τα άλλα, εκκλησία, για charities, για πολιτικά και ανοίξαμε τη ζωή μας πιο μεγάλη. Οι επιχειρήσεις του Γιάννη Κατσιματίδη επεκτάθηκαν γρήγορα και σε άλλους τομείς, όπως αεροπορικές εταιρείες, πρατήρια υγρών καυσίμων και μεσητικά γραφεία. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να κατέβει και στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσει την υποψηφιότητα για δήμαρχο της Νέας Υόρκης. John is good for New York, for all New Yorkers, for the 5 boroughs. Thank you and enjoy the evening. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. You know, δεν είναι για χρήματα, δεν με νοιάζει. Εγώ έχω confidence, ξέρω τα δικά μου. Θέλω να βοηθήσω όλους. Όμως η διαφορά
θα είναι εσείς. Άμα μπορούμε να πάρουμε τα έξτρα 5 πόντους που χρειαζόμαστε, με τη δική σας βοήθεια, και καμιά φορά δεν το ξεχάσουμε, όχι μόνο θα κλείσω εγώ, θα κλείσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Thank you very much for being here. I love you all. You are my people. And I will work hard for everybody. I will work hard for all of you. Thank you. The next mayor of New York City, John Catimatidis, ladies and gentlemen. Ο Γιάννης πραγματικά τιμάει την ομογένεια, τιμάει την Ελλάδα, τιμάει τον απανταχού ελληνισμού για αυτή την προσπάθεια που κάνει. Οι σχέσεις με τον Γιάννη είναι πολύ καλές, τον γνωρίζω από μικρό παιδί. Καταγόμαστε από το ίδιο ωραίο μικρό νησί, το Δεκανήσου, την Νήσιρο. Ο κύριος Κατσιματίδης γεννήθηκε στο νησί, ήρθε εδώ 6 μηνών και από τότε προχώρησε μπροστά στις σπουδές του. Μετά ήταν πολύ δαιμόνιο μυαλό και αποφάσισε να ανοιχτήσει επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι ένας από πιο πολύ επιτυχημένους Ελληνοαμερικανούς εδώ στη Νέα Υόρκη. Και ας πούμε και το άλλο, σύμφωνα με τις στατιστικές, ο Γιάννης υπολογίζεται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία. Εδώ στη Νέα Υόρκη, για να επιτύχεις, πρέπει να έχεις 1000 προτερήματα, να είσαι σταθερός, έντιμος, εργατικός, έξυπνος και όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο κύριος Κατσιματίδης. Ο Κατσιματίδης έχει το ταλέντο ό,τι κάνει να το κάνει σωστά και να το επιτυχαίνει. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που έχει, δεν είναι μόνο οι αεροπορικές εταιρείες που είχε ένα διάστημα, τώρα δεν ξέρω αν τις έχει, αλλά έχει και στα πετρέλαια δηληστήρια και έχει και επίσης πουλάει πάρα πολλά πετρέλαια, σε retail, σε λιανική πώληση. Είναι πολύ επιτυχημένος γιατί ό,τι ξεκινάει, το ξεκινάει μεθοδικά, βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Βέβαια, πάντα έχει ένα πάρα πολύ καλό, έτσι θα έλεγα, προσωπικό δίπλα του, συμβούλους, τους οποίους βέβαια τους επιλέγει και αυτό είναι ένα ταλέντο να επιλέγεις τους συμβούλους σου, γι' αυτό όλος και πετυχαίνει. Ο κύριος Κατσιματίδης είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που έμαθε από μικρός να εργάζεται, που έμαθε από μικρός να σέβεται τους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ περήφανη, γιατί και εγώ μετανάστευσα σε αυτή τη χώρα, όπως και ο κύριος Κατσιματίδης, πολύ μικρό παιδί, και κατόρθωσε να είναι ένας δισεκατομμυριούχος, με τον αγώνα και τη σκληρή δουλειά. Ο Γιάννης ο Κατσιματίδης είναι ξάδελφός μου, μεγάλη μας τιμή. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ξέρω προσωπικά ότι ο Γιάννης δεν κοιμάται. Ξέρω ότι έχει φιλότιμο. Είναι άνθρωπος που είναι πανέξυπνος, όχι μόνο διαβασμένος από βιβλία, αλλά αυτό που λέμε εδώ έχει street smarts. Είναι έξυπνος στο δρόμο, δηλαδή ξέρει να μιλήσει στον κόσμο, έχει μια πολύ καλή καρδιά, πολύ μεγάλη καρδιά και είναι ένας άνθρωπος επιτυχημένος, επειδή θέλω να πω ότι έχει αυτό το ελληνικό μέσα του, το τονίζω, επειδή νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε αυτό. Επειδή ήρθε από τίποτα και δεν ξεχνάει από πού έχει έρθει. Τελικά ο Γιάννης Κατσιματίδης έχασε στις εκλογές την υποψηφιότητα, αλλά δεν τον πείραξε ιδιαίτερα. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν το γεγονός ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει επιχειρήσεις, δεν τα κατάφερε γιατί, όπως λέει, στη χώρα μας δουλεύουν μόνο 10 με 12 μεγάλες οικογένειες. Το 1990 θέλαμε να βοηθήσουμε. Όμως στην Ελλάδα υπήρχε, πώς το θέλουν ελληνικά, ένα κλαμπ. Πως όλες οι business έγιναν μεταξύ 10-12 φαμίλιες. Και όλοι, εγώ είμαι Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα και εγώ είμαι not welcome, πως το λες. Δεν είμαι Έλληνας. Αυτό
αυτό το παιδί που ήρθε από μια πέτρα στο Αίγιο, στους 135 δρόμους στο Χάρλεμ, είχαμε φτάσει σε μεγάλα νούμερα στις business. Είχαμε επάντρεψε τη γυναίκα μου, έκανα δύο καλά παιδιά και άρχισε η ζωή μας να ανοίγει. Και αυτό θέλαμε, γιατί τώρα δεν είναι για τα χρήματα. Δεν μας νοιάζει για τα χρήματα. Θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα για όλους τους κόσμους. Και ξέρεις τι λέω στους Έλληνες στην Αμερική? Τους λέω, κοίταξε, εγώ θέλω να δείξω στα παιδιά μας, ενώ grandkids, πως να βάλουν τα μάτια τους αψηλά. Αν μπορώ να γίνω δήμαρχος εγώ, όλα τα παιδιά μας θα βλέπουν πιο αψηλά. Για να θέλουν και αυτοί να γίνουν πρόεδρος μια μέρα.